Ένα ιστορικό καταφύγιο, το οποίο άντεξε στη φθορά των 74 χρόνων, βρίσκεται στο υπόγειο του νοσοκομείου Γεώργιος Γεννηματάς της Θεσσαλονίκης. Η κάμερα της ΕΤΡΙΑ ξεναγήθηκε στο χώρο. Από την κεντρική είσοδο, μέσα από τους στενούς διαδρόμους, φτάνει κανείς στην αίθουσα αναμονής των ασθενών, ενώ λίγο παρακάτω βρίσκεται η αίθουσα του χειρουργείου. Πίσω μου μπορείτε να δείτε την αίθουσα του χειρουργείου του καταφυγίου που βρίσκεται στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς. Το καταφύγιο διαθέτει μία είσοδο αλλά και δύο διόδους διαφυγής. Στους τοίχους του μικρού δωματίου, όπου ακόμη διακρίνονται συνθήματα γραμμένα στα γερμανικά, αλλά και ζωγραφιές που έκαναν οι Γερμανοί στρατιώτες. Περιέθαλπταν τους ασθενείς τους εκεί, είχαν χειρουργείο, είχαν αίθουσα μεγάλη και το χρησιμοποίησαν για να περιθάλπτουν τους ασθενείς τους, τους τραυματίες τους. Για πρώτη φορά το καταφύγιο, αλλά και το διατηρητέο κεντρικό κτίριο του νοσοκομείου Γεώργιος Γεννηματάς θα ανοίξουν τις πύλες τους στη Θεσσαλονίκη με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυσή του. Έχουμε προγραμματίσει στις 28 τα εγγένεια της έκθεσης ζωγραφικής των εργαζομένων, όπου θα εκθέσουν δικά τους έργα. Και στη συνέχεια, στις 29 του μηνός, έχουμε την γιορτή των νοσηλευτών, όπου θα παρουσιάσουν το νοσηλευτικό τους έργο. Την Τετάρτη, 30 του μηνός, έχουμε τις προφορικές μαρτυρίες όλων αυτών που έζησαν όλη αυτή την ιστορική διαδρομή του νοσοκομείου. Το Γεώργιος Γεννηματάς έχει συνδέσει την πορεία του με τη ζωή της Θεσσαλονίκης, την απελευθέρωση της πόλης, τη δράση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, τη Μεγάλη Φωτιά αλλά και το σεισμό του 1978. Ο Ερυθρός Σταυρός, ο οποίος τότε φυσικά εδώ δραστηριοποιούνται και στη Θεσσαλονίκη, που είχε αρχίσει από το 2012, διαπίστωσε την ανάγκη ότι έπρεπε να ανοιχθούν καινούργια κρεβάτια νοσοκομιακά και βρέθηκε από το δημόσιο το κτίριο αυτό που ήταν χτισμένο για τουρκική σχολή χωροφυλακής που ήταν από πριν, οπότε δόθηκε στο Ερυθρό Σταυρό για να ανοίξει να ξεκινήσει ένα νοσοκομείο. Η αφίσατη εκδήλωση των 100 χρόνων είναι δημιουργία της φυσικοθεραπεύτρια Πολυτίμης Παγώνη, μιας εργαζόμενης του νοσηλευτικού ιδρύματος. Η σημειολογία του πίνακα είναι αυτές οι φωτίτσες, οι οποίες αφορούν αυτό ακριβώς. Είναι οι ψυχές, η δύναμη θέλησης του προσωπικού, των εργαζομένων, που μέσα σε όλο αυτό το μάκρος χρόνου απέδωσαν το καλύτερο δυνατό με στόχο αποκλειστικά και μόνο την υγεία. Σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Η κορύφωση των δράσεων για τα 100 χρόνια του Γεώργιος Γεννηματάς θα γίνει στις 2 Δεκεμβρίου στο αμφιθέατρο του νοσοκομείου.